Μάλιστα, κύριε Κατρούγκαλε, εσείς τι λέτε για όλη αυτή την υπόθεση και θα ήθελα και ένα σχόλιο για την δήλωση Ντρίτσα, η οποία διορθώθηκε στη συνέχεια, αλλά προκάλεσε και δικαίως, θα πω εγώ, έντονες αντιδράσεις. Ωραία. Πρώτα, γιατί είναι πολιτικό ζήτημα μια απεργία πείνας ενός κρατούμενου? Νομίζω ότι τα δύο ζητήματα που την καθιστούν πολιτικό ζήτημα είναι, πρώτον, τι λένε τα πολιτικά κόμματα για την τρομοκρατία, το θέμα που έθεσε εισαγωγικά ο κύριος Μπογδάνος, και αν πράγματι υπάρχει ζήτημα παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου. Αν δείτε και την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών, σε αυτά τα δύο ζητήματα αναφέρεται, στη δικαιοσύνη, στην οποία βέβαια συμπληρώνει και την ανάγκη να συμπεριφέρεται με επιοικία, και στις αρχές της δημοκρατίας. Ας ξεκινήσω με το σοβαρότερο, γιατί αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Υπάρχει κοινοβουλευτικό κόμμα σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης που να υποστήριξε η δημοκρατία? Υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης κόμμα της αριστεράς, από το ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το ΜέΡΑ25, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα Εσωτερικού όταν υπήρχε, που να ήταν υπέρ της τρομοκρατίας? Η απάντηση και εδώ είναι κατηγορηματικά όχι. Υπήρχε μια πολιτική δύναμη που να είχε στο παρελθόν και σήμερα κατηγορήσει τους πολιτικούς τους αντιπάλους? Μόνο ότι, όπως σας είπα, η πραγματικότητα ήταν ότι ποτέ κανένα κόμμα δεν υποστήριξε την τρομοκρατία. Όχι απλώς ότι φιλικά έβλεπε, έκλεινε το μάτι στην τρομοκρατία, αλλά ότι την είχε υποθάλψει. Δυστυχώς και εδώ υπάρχει απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία και επί της εποχής του Πασόκ και επί της εποχής του ΣΥΡΙΖΑ έχει επιλέξει να συκοφαντήσει το βασικό της πολιτικό αντίπαλο, κατηγορώντας τον όχι απλώς ότι κλείνει το μάτι στην τρομοκρατία, ότι είναι η τρομοκρατία. Οι εφημερίδες της δεξιάς την επαύριο της δολοφονίας του Μπακογιάννη, για να είμαι ακριβής, μία από τις εφημερίδες της δεξιάς. Δύο. Η πασοκική. Είμαστε μεγάλη σε ηλικία, τα θυμόμαστε. Δύο. Εκτέλεσε και τα γράφω, τον Παύλο Μπακογιάννη. Σήμερα ο κύριος Μπογδάνος ήταν πολύ προσεκτικός. Όμως ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος εκφράζει την κυβέρνηση με πιο αυθεντικό τρόπο από ότι ο κύριος Μπογδάνος, τι είπε σήμερα, τι τόλμησε να πει? Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει τα ίδια με τον Κουφοντίνα. Άρα, το θεμέλιο της δημοκρατίας μας μετά τη μεταπολίτευση, που ήταν η πεποίθηση όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων ότι έχουμε ένα σύνταγμα που μόνο ότι διαφωνούμε ή δεν διαφωνούμε ή συμφωνούμε με τις διατάξεις, το σεβόμαστε όλοι. Αυτή η εμπιστοσύνη στην δημοκρατία ως το μοναδικό τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος υπονομεύεται για ξεκάθαρα μικροκομματικούς λόγους. Και όχι μόνο τώρα συγκυριακά, και στο παρελθόν. Ποια διαφορά υπήρχε? Ότι στο παρελθόν αυτές τις συγκοφαντίες, ότι η Πασοκική 17 Νοέμβρη εκτέλεσε τον Μπακογιάννη, το έλεγαν έντυπα της παράταξης, χωρίς να έχουν τη βούλα του Υπουργού, όπως έκανε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, μέγιστο ολίσθημα. Κύριε Υπουργέ, δεν έχει βγει ανακοίνωση όμως από το ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση Ντρίτσα. Δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση. Θα πάμε τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Ντρίτσα? Θα πάμε στον κύριο Ντρίτσα. Πού είναι το μέγιστο ολίσθημα? Διασπάται η ενότητα της δημοκρατίας. Ενώ ποτέ στην Ελλάδα με τα πολιτευτικά και γενικότερα σε ό,τι αφορά την αριστερά, η αριστερά έχει μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία, την ατομική. Ο αδερφός του Λένιν ήταν ανάμεσα σε αυτούς που επιχείρησαν να δολοφονήσουν τον Τζάρο Αλέξανδρο. Ο Λένιν όμως και το κομμουνιστικό κίνημα ανέκαθεν είχε μέτωπο απέναντι στην ατομική τρομοκρατία. Ποτέ δεν ήταν ζήτημα για μας. Και επαναλαμβάνω, με τα πολιτευτικά κανένα κόμμα στην Ελλάδα δεν υποστήριξε την τρομοκρατία. Δεύτερο, και θα πάω μέσα τους μετά στον κύριο Ντρίτσα και να δεχτώ όποια ερώτηση θέλετε. Γιατί λέμε ότι είναι ζήτημα κράτους δικαίου? Γιατί πράγματι υπάρχει μία ρύθμιση που δεν εφαρμόζεται. Και όταν, το ανέπτυξε ο κύριος Σουρμελίδης, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικότερα, λέει ρητά η διάταξη ότι πρέπει να επιστρέψει ο κρατούμενος στην αρχικό κατάστημα όπου κρατείται. Και όταν ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι τάχα ο Κορυδαλός δεν είναι φυλακή όπου μπορούν να κρατηθούν κρατούμενοι αλλά μόνο υπόδικοι, υπάρχει το προφανές, το οφθαλμοφανές, βγάζει μάτι. Πού είναι οι υπόλοιποι 17 Νοέμβρη? Δεν είναι στον Κορυδαλό. Άρα, ακριβώς για αυτό το λόγο γίνεται
και από εμάς και από άλλες πηγές και από την ίδια την Ένωση Δικαστών έκκληση στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση παρανομεί μέσω της κυρίας Νικολάου. Να πούμε, κύριε Κατρούγκαλε, ότι πολλά μέλη της 17 Νοέμβρη είναι ήδη ελεύθερα. Το λέω γιατί ο κόσμος πρέπει να έχει μπερδευτεί με τόσα που ακούει τις τελευταίες ημέρες. Όπως πολύ σωστά όμως είπατε, η Χρυσή Αυγή, άλλοι κρατούμενοι, δεν αντέκει στην εύλογη κριτική το ερώτημα αυτό, το επιχείρημα αυτό. Τέλος, ως προς τον κύριο Δρίτσα, πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Δρίτσας είναι ο παδός της τρομοκρατίας? Έχετε δει τις δηλώσεις του κύριου Δρίτσα, τις καταδικαστικές τρομοκρατίας συνέχεια και γενικά απέναντι και στη βία? Ο κύριος Δρίτσας λοιπόν, όπως το εξήγησε στη μεταγενέστερη δήλωσή του, τι είπε? Όλοι δεν λέμε ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται? Ο κύριος Δρίτσας είπε ότι και η κοινωνία μας δεν φοβήθηκε από την τρομοκρατία. Δεν εκβιάστηκε από την τρομοκρατία για να αλλάξει τα βασικά της χαρακτηριστικά. Αυτό σας ακούγεται σωστό, εσάς κύριε Υπουργέ? Δεν τρομοκρατήθηκε η κοινωνία με τον Αξαρλιάν? Με την κοπέλα της Συγκρού που ανέβαινε, που της κόψανε το λαιμό, τα θράσματα, δεν τρομοκρατήθηκε? Με τους ανθρώπους που μάτωσαν δεν τρομοκρατήθηκε η κοινωνία? Οι τρομοκράτες, κατάλαβα τι λέτε, ακούστε να δείτε τι λέω κι εγώ. Οι τρομοκράτες θέλανε να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά και της δημοκρατίας και της κοινωνίας μας. Και για να το κάνουν αυτό, επεδίωξαν και να τρομοκρατήσουν τους πολίτες και να τρομοκρατήσουν και να αλλοιώσουν τους θεσμούς και να αλλοιώσουν τα κοινωνικά μας χαρακτηριστικά. Αυτό δεν νομίζω προσωπικά ότι το πέτυχε η τρομοκρατία, και γι' αυτό κρατήσαμε τα χαρακτηριστικά μας ως ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. Κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Αποδοκιμάσαμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Καμία σχέση δεν έχει η ελληνική τρίτη δημοκρατία με τα φαινόμενα της τρομοκρατίας. Και ακριβώς αυτό έγινε γιατί δεν επιτρέψαμε να μας τρομοκρατήσουν. Δεν επιτρέψαμε να μας φοβήσουν. Κύριε Υπουργέ, το 2021 το να λέμε στην πρώτη δήλωση ότι δεξιή ήταν αυτή δεν πειράζει, δεν είναι και πολύ ενωτικό. Έτσι δεν είναι? Εδώ πάτε όμως άλλο θέμα. Δεν πάω σε άλλο θέμα. Εσείς δίνετε μια πολύ ωραία ερμηνεία που και εγώ την αποδέχομαι ως πολίτης αυτής της χώρας και εύχομαι αυτό που λέτε να ισχύει. Αλλά στην πρώτη δήλωση όμως, το ότι επειδή ήταν δεξιοί δεν αφορούν στο λαό, δεν είναι πολύ ενωτικό? Νομίζω ότι συμφωνήσουμε σε αυτό. Προσέξτε, διαβάστε την προσεκτικά. Εκεί το νόημα της δήλωσης του κ. Δρίτσα ήταν σαφώς ότι δεν πρέπει να έχουμε εκδικητικά χαρακτηριστικά ως πολιτικά κόμματα απέναντι σε οποιονδήποτε. Να το πω διαφορετικά όπως θα το έλεγα εγώ. Η δημοκρατία δεν εκδικείται. Η δημοκρατία εφαρμόζει τους νόμους της. Η δημοκρατία είναι δίκαιη και δεν θέλει αίμα στα χέρια της. Αυτή είναι η διαφορά της δημοκρατίας από τον κύριο Κουφοντίνα ή ένα τρομοκράτη. Εάν θέλαμε να ανταποδίνουμε τα ίδια, θα είχαμε σαρία. Θα λιθοβολούσαμε τους δολοφόνους, θα κόβαμε τα χέρια από τους κλέφτες. Ο κύριος Μητσοτάκης, τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον μάζεψε στη Βουλή και το είπε κιόλας. Εγώ περίμενα σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ εχθές κάτι να ακούσω για τη δήλωση. Ξέρετε γιατί ο κύριος Δρίτσας δεν είπε κίνδυνο, είπε δεραστή τον Άρη Βελουχιώτη. Βεβαίως, είπε κάτι επίσης πάρα πολύ σοβαρό. Που είναι θέση που δεν είναι υποστηρίξιμη. Είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ότι οι άνθρωποι που φύγανε δεν είναι και μέσα στο λαό. Ο λαός δεν τρομοκρατήθηκε από τη δράση 17 Νοέμβρη. Δεν είπε αυτό. Ο κύριος Δρίτσας, κατά τη γνώμη μου, ή το γνωρίζω. Και μπορώ να μιλήσω για τον κύριο Δρίτσα. Αρχίζει να ζητήσει συγγνώμη τότε για αυτό που είπε, όπως έκανε και ο Μακάριος Λαζαρίδης εδώ από το Κόντρα. Ακούστε με. Ο κύριος Δρίτσας, κατά τη γνώμη μου, είπε αυτά που σας είπα κι εγώ. Που κι εσείς οι ίδιοι τα δεχτήκατε. Μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά δεν τα δέχομαι αυτό που λέτε εσείς και εύχομαι να ισχύει. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό εννοούσε. Να περιμένουμε βέβαια, γιατί ο Μακάριος Λαζαρίδης βγήκε στο Κόντρα αφού βγήκε σε εμάς και δεν είχε ζητήσει συγγνώμη σε εμάς. Να περιμένουμε να περάσει λίγες και λίγος καιρός. Αρκετές μέρες μετά εδώ. Μπορώ να δεχτώ ότι η αρχική του δήλωση μπορούσε να ερμηνευτεί από πολλές πλευρές. Και γι' αυτό βγήκε και τη διευκρίνησε. Ξέρω όμως σε βάθος τις απόψεις του κύριου Δρίτσα. Και πολλές φορές σε μια προφορική συνέντευξη που δεν είναι γραπτή, αυτό το οποίο λέμε δεν είναι πάντα το αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Νομίζω ότι αυτό που είχε στο μυαλό του Θοδωρής είναι ακριβώς αυτό που σας είπα και εγώ προηγούμενος. Καλό είναι να καθίστανται πιο σαφείς όμως οι απόψεις. Κύριε Κατρούγκαλε, να πάω όμως και...